Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Αντώνης Σαουλίδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αντιδήμαρχος Νεάπολης Οικές. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαουλίδη. Καλημέρα. Βλέπετε φούντωση κουβέντα εδώ για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Νομίζω ότι αντί για καφέ θα σας προσφέρω βαλεριάνα για να χαλαρώσετε λίγο, να ηρεμήσετε. Δεν μπορούμε, γιατί, και έχει δίκιο ο Χρήστος, τα έχει πάρει κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί ακούτε, εδώ καθηγητές κατευθύνουν φοιτητές, φοιτήτριες, για να, ως επιτροπές υποδοχής εντός εισαγωγικών, εν ώψη της πρεμιέρας της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και ρωτώ, το ΠΑΣΟΚ πώς τα βλέπει όλα αυτά? Ποιος θα φταίει μετά, κύριε Σαουλίδη, αν πέσει ξύλο στα πανεπιστήμια? Ξύλο του λιγότερο είναι, μην έχουμε κάτι χειρότερο. Μήνυμο μου το ξύλο. Ναι. Ποιος θα φταίει μετά? Η κακή κυβέρνηση, η κακή αστυνομία. Σε αυτόν τον μήλο νερό δεν δείχνουν και οι δύο πλευρές, έτσι. Α. Θα πρέπει κάποτε να επανέλθει η λογική. Και τι εννοώ, πώς μπορεί να επανέλθει η λογική? Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα για το πώς μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα? Εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα από τα παραδείγματα τα οποία υπάρχουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα? Γιατί θα πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουμε ένα δικό μας μοντέλο και με αυτόν τον τρόπο να οξύνουμε τις καταστάσεις? Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει ανομία σε κανένα πανεπιστήμιο, σε κανέναν χώρο, και όχι μόνο σε πανεπιστήμιο. Εντάξει, η ανομία δεν μπορεί να υπάρχει πουθενά. Δεν διαφοροποιείται η ανοχή της ή η αποδοχή της από το σε ποιον χώρο βρίσκεται και σε ποιον χώρο ασκείται αυτή. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να ακολουθηθεί ένα ευρωπαϊκό μοντέλο και να τελειώσουμε μια και καλή με αυτό το ζήτημα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νόμος πλαίσιο του 1982 έδινε λύσεις. Υπήρχαν λύσεις. Δεν καλύπτονταν κανένας. Το ότι δεν εφαρμόστηκαν αυτές οι λύσεις, εκεί πάνω θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και καθοδηγήσεις πιθανόν. Σωστό, μάλιστα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και μια προσπάθεια από προσανατολισμού του κόσμου από τα πραγματικά του προβλήματα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό, το να υπάρχει δηλαδή διαρκώς, καθημερινώς, μια αιστεία αναταραχής μέσα σε έναν χώρο. Κύριε Σαουλίδη. Αλλά και από την άλλη όμως υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Ασφαλώς. Για τα οποία θεωρώ ότι η κυβέρνηση ευνοείται από το να μεταφέρει τη συζήτηση σε άλλου είδους θέματα παρά σε αυτά τα οποία την καίνε και τα οποία είναι υπόλογα. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι, επειδή και οι δύο είμαστε γονείς μικρών παιδιών και θέλουμε τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει η ώρα να πάνε στο πανεπιστήμιο, να φοιτήσουν σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δεν θα ανησυχούμε πώς θα φύγουν το βράδυ από εκεί, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Γιατί αφορά όλους μας. Δηλαδή, ως πότε ο φορολογούμενος θα πληρώνει τα σπασμένα? Το δικό μας το παιδί. Το δικό μου το παιδί και το δικό σας, αλλά και όλων των υπόλοιπων συμπολιτών μας στην πόλη, μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια στην Αριστοτέλους πάνω από την Ερμού ή πάνω από τη Βενιζέλου? Συμφωνούμε απόλυτα. Άρα λοιπόν το ζήτημα της ασφάλειας υπάρχει σε όλους τους χώρους. Ναι. Ναι, αλλά είναι και στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλές περιοχές γύρω από τις οποίες το βράδυ φοβάσαι πραγματικά να κυκλοφορεί. Μοναστηρίου. Να σας πω το πολύ απλό. Μοναστηρίου. Εντάξει. Ναι. Ασφαλώς το ζήτημα της ασφάλειας είναι μείζον, δεν το συζητούμε. Έχει δίκιο και ο κύριος Σαουλίδης. Αφορά σε όλη την πόλη. Απλά το εστιάζουμε στα πανεπιστήμια, διότι, κύριε Σαουλίδη, εκεί υπήρχε, αν θέλετε, ένα άσυλο à la carte για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε καταρχάς αυτό στην άκρη. Πάμε στο ένα από τα δύο πολύ θερμά μέτωπα τα οποία μας απασχολούν. Εγώ θα αναφερθώ καταρχάς στην τουρκική προκλητικότητα. Παρακολουθείτε και εσείς, κύριε Σαουλίδη, πως η Τουρκία ανεβάζει κλιμακωτά με απόλυτη προσήλωση, επιστρατεύοντας εντός ή εκτός εισαγωγικών συναδέλφους μας δημοσιογράφους, ώστε να φτιάξουν κλίμα κατά το κοινό λεγόμενο. Ποια πρέπει να είναι η δική μας απάντηση? Ποια είναι η γνώμη σας? Η δική μας απάντηση είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι. Γίνεται ξεκάθαρη η επίκληση του διεθνούς δικαίου, γύρω από το οποίο θα πρέπει να κινηθούν όλες οι επιδιωκόμενες λύσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα σοβαρές παρεμβάσεις στα διεθνή φόρουμ. Έτσι, στους διεθνείς οργανισμούς, στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις διμερείς επαφές που έχουμε με διάφορες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Θα πρέπει δηλαδή να καταπολεμήσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα
στην βάση του, εκεί που δημιουργείται. Δεν μπορούμε επικοινωνιακά και κάθε φορά κατά το δοκούν να παίρνουμε, να χαράσουμε στρατηγικές. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός μας το έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι κρίσιμο ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Το εμπάρκο, την πώληση όπλων προς το κράτος της Τουρκίας. Δεν γίνεται δηλαδή να είμαστε σύμμαχοι και στην ίδια στιγμή να εξοπλίσουν την Τουρκία, τον διεθνή ταραξία, έτσι, τον διεθνή ταραξία, είτε με αμυντικό είτε με επιθετικό όπλισμο. Δεν γίνεται αυτό. Και βεβαίως δεν γίνεται, γιατί μέχρι πότε θα αντέξει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή, να προχωράει σε εξοπλισμούς, να χρησιμοποιεί δηλαδή ό,τι απόθυμα υπάρχει από το ΑΕΠ προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Θα πρέπει επίσης να πιέσει τη συγκεκριμένη περίοδο τους συμμάχους μας, ώστε να μην κρατούν ίσες αποστάσεις. Μήπως και τελικώς η Τουρκία και ο Ερντογάν αποφασίσει να μην ασκήσει βέτο στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Έχει αποδειχθεί από την στάση του όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι ποτέ δεν έκανε βήμα πίσω όσο ασκούσανε οι συμμάχοι πολιτικές κατευνασμού. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια αποφασιστικότητα, πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση. Ξεκάθαρη θέση και ασφαλώς προαπαιτούμενο η εθνική ομοψυχία, γιατί βλέπετε, κύριε Σαουλίδη, ότι στην Τουρκία πλέον κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν μία φωνή. Φρονώ πως κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και από τη δική μας πλευρά, τώρα που τα πράγματα φαίνεται πως ζορίζουν αρκετά. Έχω την αίσθηση ότι δεν μιλάτε για το ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε τα εθνικά μας ζητήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι μία πατριωτική παράταξη. Ασφαλώς. Έτσι. Εμείς με μεγάλο σεβασμό. Όχι, μιλώ για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλω να γραφήσω κάποιον. Απλά μιλώ ότι η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, όλοι όλες μαζί. Όχι, κινήσεις του Πρωθυπουργού. Ακόμα δηλαδή και στο ταξίδι που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς δεν το υποβαθμίσαμε, δεν το υποτιμήσαμε, δεν το απαξιώσαμε. Απλά ασκήσαμε μια κριτική ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει και να πάρει πολλά περισσότερα πράγματα. Προχωράμε το τελευταίο διάστημα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε εξοπλισμούς. Εξοπλισμούς από τη Γαλλία, εξοπλισμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τι μένει στη χώρα? Εκτός δηλαδή από την αύξηση της αποτρεπτικής δύναμης, τι άλλο μένει στη χώρα? Έχουμε κάποιες συμφωνίες για παραχώρηση τεχνογνωσίας? Εάν πραγματικά έχουμε τόσο μεγάλες ανάγκες, γιατί δεν προχωράμε σε παραγωγή? Γιατί δεν ανοίγουμε παραγωγικές γραμμές αμυντικών εξοπλισμών στη χώρα μας? Ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα ζήτημα, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ζήτημα στρατηγικής. Είναι ζήτημα στρατηγικής. Ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες είτε συμμετέχουν οι αμυντικές δαπάνες στον υπολογισμό του δημοσίου χρέους, είτε όχι, μιλάμε για χρήματα τα οποία κατευθύνονται κάπου. Κοιτάξτε, πολύ συγκεκριμένα. Εγώ παρακολούθησα απλά ότι άσκησε το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση στο θέμα της... ας το πω ευγενικά, ελλιπούς ενημέρωσης στο θέμα της αποστολής πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Εκεί υπήρχε ένα θέμα. Ναι. Αυτό είναι στο ζήτημα με τους Γερμανούς. Έτσι, ναι. Το ότι δεν είναι φυσιολογικό. Ασφάλω, όπως και στην Αμερική, δηλαδή, ενημερωθήκαμε από τους αξιωματούχους της Αμερικανικής προκυβέρνησης, έτσι και στην συνάντηση με την Γερμανία, ενημερωθήκαμε από τους Γερμανούς αξιωματούχους. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο Αρχηγών, να καταθέσει ο Πρωθυπουργός τον σχεδιασμό του? Να υπάρξει εκεί πάνω μία συνένεση ή μία τέλος πάντων διαφωνία, θεσμική όμως, και όχι μέσα από τα τηλεπαράθυρα. Η δική μας κριτική έγινε πάνω σε αυτό, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παράσχει καμία απολύτως ενημέρωση στα υπόλοιπα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και ακόμα μεγαλύτερη κριτική για το ότι δεν θέτει το ζήτημα του υπάρχου στην πώληση όπλων. Δεν γίνεται να πουλάει και σε εμάς, να πουλάει και στους άλλους. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Να αλλάξουμε, αλλά να σας πω και το εξής. Γιατί βλέπετε τώρα, γίνεται ο πόλεμος στη Ρωσία και την Ουκρανία. Η Ρωσία λέει είναι ωφελημένη από την πώληση του πετρελαίου σε άλλες χώρες. Όχι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλες χώρες. Η Αμερική είναι ωφελημένη γιατί πουλάει πλέον LNG στην Ευρώπη. Ναι. Για καθίστε λίγο. Κάτι πρέπει να κάνουμε και για τους Έλληνες. Συμφωνώ. Αλλά εκεί θα έπρεπε να υπάρχει και μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, κύριε Ανδρουλάκη μου, η οποία δυστυχώς ακόμη αναζητείται. Η Ευρώπη δεν είναι αλληλέγγυα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν υφίσταται. Τα έχουμε πει και επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν απαντήσεις. Γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία ο πρόεδρός μας και στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες αλλά και στο Στρασβούργο θέτει και ξαναθέτει αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο σε αμυγός.
πολιτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Τώρα που επιχειρείται μια επανεκκίνηση στην ουσία, τώρα που βλέπετε τα ποσοστά σας να ανακάμπτουν, πόσο μεγάλο στοίχημα είναι για το ΠΑΣΟΚ να προσεγγίσει νέους ανθρώπους? Δηλαδή, πώς μπορείτε εσείς να πείσετε νέους ανθρώπους να στραφούν και πάλι προς την πολιτική, ώστε να ασχοληθούν με τα κοινά? Γιατί δημοκρατία, κοινωνία χωρίς πολιτική δεν μπορεί να πορευτεί. Είναι ένα στοίχημα για σας, είναι μια πρόκληση? Είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι υπαρκτό το στοίχημα αυτό, και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν ο κόσμος έχει προβλήματα, κάνει στροφή προς την πολιτική. Γιατί μέσα από την πολιτική μπορείς να δώσεις λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα. Και έτσι λοιπόν εμείς, έχοντας δει ότι ο λόγος για τον οποίο απομακρύνθηκαν οι νέοι από τα κοινά, από τις δραστηριότητες τις πολιτικές, ήταν το ότι θεωρούσαν τους πολιτικούς αναξιόπιστους. Ότι τους θεωρούσαν ως ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται μόνο για να εξυπηρετήσουν είτε την προσωπική τους φιλοδοξία είτε την προσωπική τους ματαιοδοξία. Χωρίς να αντιμετωπίσουν, χωρίς να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και να προσπαθούν να λύσουν τα πραγματικά προβλήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ένας νέος άνθρωπος ή μια νέα οικογένεια. Άρα λοιπόν για εμάς πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους νέους ανθρώπους. Βεβαίως και τους μεγαλύτερους, έτσι. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής γνωρίζετε κι εσείς ότι προσδιορίζεται μέσα στις ηλικίες αυτές που είναι από 17 έως 34 χρονών. Εκεί λοιπόν έχουμε ξεκινήσει μια επεξεργασία. Έχει κατατεθεί μια πρώτη πρόταση από την πλευρά του Προέδρου μας και του κινήματός μας σχετικά με την κοινωνική στέγη, ούτως ώστε να μπορέσουν τα νέα ζευγάρια, οι νέοι άνθρωποι, να πάρουν τις αποφάσεις, να τολμήσουν να δημιουργήσουν οικογένεια, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο κατελάχιστο θα τους προσφέρει μια κατοικία με πολύ χαμηλό ενίκιο. Θα είναι δίπλα τους δηλαδή στα πρώτα βήματα. Και βεβαίως επεξεργαζόμαστε αυτή την περίοδο και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που τους αφορούν σε σχέση με την εργασία, σε σχέση με την μισθοδοσία, σε σχέση με την ασφάλειά τους, με την κοινωνική ασφάλειά τους, ούτως ώστε μέσα με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το πολύ σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και συνολικά η Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις κυριότερες υπήρους. Μάλιστα. Νομίζω μέσα από αυτόν τον τρόπο και με την αποκατάσταση της ηθικής μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε με τους νέους ανθρώπους, να τους κοιτάξουμε κατάματα και να μπορέσουμε να συμπορευτούμε στο επόμενο διάστημα. Γιατί η κίνηση που έκανε ο πρόεδρος, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ότι πήγε δηλαδή και ρύθμισε τα χρέη. Γιατί ο κόσμος μετά την εκλογή του πράγματι έδειξε μια προσδοκία. Έδειξε ότι θέλει και πάλι την ελπίδα του να την ακουμπήσει σε αυτό το οποίο ονομάζεται προοδευτικός, σοσιαλδημοκρατικός φορέας. Υπήρχε όμως ένα ηθικό κενό και ήταν τα χρέη μας. Ο πρόεδρος λοιπόν δεν κρύφτηκε πίσω από αυτό. Βγήκε μπροστά, τα ρύθμισε με όρους αγοράς και πλέον αποκατεστημένοι όσον αφορά αυτό το ζήτημα, το ηθικό και αξιακό, βγαίνουμε να κοιτάξουμε τον κόσμο κατάματα. Μάλιστα. Και να μιλήσουμε μόνο για τις προτάσεις μας, μόνο για τα θέλω μας για αυτή την χώρα. Το σημαντικό είναι να μιλήσουμε πάλι για πολιτική. Το σημαντικό είναι να μπορέσουν να μπουν στο τραπέζι του διαλόγου συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε οι πολίτες να αποφασίσουν βάσει συγκεκριμένων προτάσεων, βάσει συγκεκριμένων ιδεών για το ποιος θέλουν να τους κυβερνήσουν. Νομίζω ότι σε εμάς θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι δεν ασκούμε μία κριτική μικροκομματική και μικρόψυχη. Προσπαθούμε να κάνουμε μία αντιπολίτευση η οποία θα στηρίζεται σε συγκεκριμένες διαφωνίες και θα καταθέτει συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις. Έτσι. Αυτό νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα αυτούς τους 6 μήνες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Οι προτάσεις μας πάντα ήταν συγκεκριμένες και κοστολογημένες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, δυστυχώς με χρονοκαθυστέρηση, έρχεται η κυβέρνηση και υιοθετεί μέρος αυτών των προτάσεών μας. Κατανοητό. Κύριε Σαουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνέχεια, καλή δύναμη.